την καταδίκη του. Ακούστε, ακούστε. Θα είχατε πολύ ισχυρό αίρισμα, ηθικό αίρισμα και αίρισμα επιχειρημάτων, δεν μιλώ εγώ νόμικα, απέναντι στην κοινή γνώμη, αν δεν είχατε πυροβολήσει, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, τον 15χρονο Αλέξη στο απολογητικό υπόμνημα του πελάτη. Έχετε λάθος. Δεν έχω καθόλου λάθος. Τεράστιο έχετε. Δημιουργήθηκε άλλο στην ελληνική κοινωνία. Έχετε τεράστιο. Τότε έχει λάθος όλη η ελληνική κοινωνία. Έχετε... Και είστε ο μόνος ο οποίος δεν έχει λάθος. Τι να κάνουμε. Τότε έχει λάθος όλη η ελληνική κοινωνία. Όταν εσείς διδάσκετε... Το υπόμνημα αυτό, κύριε Κούγια, είναι ένα υπόμνημα που ξεφυλίζοντάς το, ανατρίχιασα κυριολεκτικά από τις επιθέσεις εναντίον λοιπόν, του νεκρού λοιπόν. Μαθητή ακούστε με, λοιπόν. Και από την έλλειψη ευαισθησίας. Ακούστε με, λοιπόν, ακούστε με κάτι. Όπως να... επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι σαφές ότι από τη στιγμή που αναλάβατε τον αστυνομικό έχει αλλάξει πλήρως την τακτική του. Άλλα είπε προανακριτικά, άλλα λέει μετά. Δεν παράδειγμα. Δεν μπορώ να παράδειγμα. Μιλήσω για την δικογραφία. Δεν μπορώ. Παράδειγμα. Δεν μπορώ να μιλήσω για την δικογραφία. Εγώ μπορώ όμως και θα το κάνω. Και μην απαντήσετε. Έχουμε συνεννοηθεί από πριν. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε συνεννοηθεί τίποτα. Δεν είναι έχω συνεννοηθεί τίποτα. Έχουμε συνεννοηθεί. Αυτά να μην μου τα λέτε εμένα. Αυτά αλλού, όχι σε μένα. Αλλού, και ποιο... αλλού αυτά, ακούστε, όχι σε μένα. Τις φωνές εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, την πρώτη φορά προανακριτικά μίλησε για δύο πυροβολισμούς και μία εκπυρσοκρότηση. Στη συνέχεια ήρθε με εσάς. Και είπε πυροβόλησα μόνο δύο φορές. Είμαι φημωμένος. Και μου θύμισε ο άλλος άλλη μία. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι φημωμένος. Είπε εδώ, για πλαστικά μπουκάλια, ήρθατε εσείς, λέει για τα σάκια. Έχετε αλλάξει πλήρως τα πάντα. Αλλά εγώ έχω μια απλή ερώτηση να σας κάνω. Μην μπείτε για αυτά, αφού δεν θέλετε. Το σέβομαι. Το σέβομαι. Παρότι είναι δημοσιευμένα παντού. Η ερώτηση είναι απλή. Κάποιος ο οποίος κινδυνεύει και απομακρύνεται από το χώρο του κινδύνου και παρκάρει το αυτοκίνητο. Γιατί κατεβαίνει με τα πόδια και επιστρέφει. Απροστάτευτος από τη λαμαρίνα του αυτοκινήτου και πηγαίνει να κάνει τσαμπουκά με αυτούς από τους οποίους κινδύνευε. Να σας πω κάτι, ούτε κάτι. Αχ, ούτε βαχ. Ναι, απάντηση. Θα απαντήσω όπως θέλω. Γιατί πηγαίνει θα πίσω θα να πουλήσει τσαμπουκά. Θα απαντήσω όπως θέλω εγώ. Αυτή είναι η ερώτηση. Και βαχ θα απαντήσω. Γιατί ξέρετε κάτι. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να αποφασίσουμε. Τι πρέπει να κάνει ο αστυνομικός ή δεν πρέπει να κάνει. Πάντως όχι να πουλάει τσαμπουκά. Αφήστε τι πρέπει να κάνει. Όχι να επιστρέφει για να πουλήσει τσαμπουκά. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε αυτά συμβουλεύετε τους αστυνομικούς να κάνουν. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Να επιστρέφουν για να πουλήσουν τσαμπουκά σε 15χρονα παιδιά. Θα μου δώσετε συνέντευξη, θα σας δώσω. Με τα όπλα. Θα μου δώσετε συνέντευξη, θα σας δώσω. Λοιπόν, αφήστε τις εξυπνάδες και δώστε απάντηση. Αφήστε τις εξυπνάδες, λοιπόν, όχι σε μένα. Είμαι πιο έξυπνος από οποιοδήποτε. Όχι τις εξυπνάδες σε μένα. Λοιπόν, κάτι. Αν είστε έξυπνος πιο πολύ από όλους, θα το κρίνει η ελληνική κοινωνία. Τις τελευταίες μέρες πάντως, με τον τρόπο που χειρίζεστε τα δίκαια του πελάτη σας, δεν δείχνετε εξυπνάδα. Δείχνετε το αντίθετο, κύριε Κούγια. Και του κάνετε μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η γνώμη μου και τη λέω. Δεν με ενδιαφέρει η κρίση σας, όπως και δεν το συναδέλφων σας. Ακούστε. Δεν πειράζει. Ούτε τον να είναι ευθύνο υπεύθυνο. Δεν πειράζει. Με ενδιαφέρει δεν είναι υποχρεωτικό να ενδιαφέρει εσάς. Μας βλέπουν και άλλοι. Ακούστε. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση των ειδικών, των δικαστών και των εισαγγελέων. Μάλιστα. Όλοι οι άλλοι μου είναι αδιάφοροι για τώρα. Για πείτε μου λοιπόν πώς γίνεται αυτό το γλυκό παιδί, όπως το αποκαλέσατε στη συνέντευξη τη Real News, να επιστρέφει για να πουλήσει τσαμπουκά. Ακούστε λοιπόν. Ακούω. Επειδή είπατε προηγουμένως, γιατί ο άνθρωπος αυτός, αφού εξασφάλισε την ασφάλεια του περιπολικού και του εαυτού του, ξαναγύρισε. Μπορείτε να μου πείτε, εάν εσείς αντιλαμβάνεστε τον αστυνομικό που δέχεται επίθεση σε περιπολικό, όποια και να είναι, είτε είναι οδηγός του, είτε είναι πλήρωμα, και του λένε απεγκλωβίσου, όταν το απεγκλωβιστεί και εξασφαλίσει την ασφάλεια του περιπολικού, σε πράξεις που είναι βαριά, αυτόφορα αδικήματα, κακουργήματα και πλημελήματα. Αυτό είναι η επίθεση του περιπολικού. Ο νόμος τον υποχρεώνει, αλλιώς θα πρέπει να χάσει τη δουλειά του για παράβαση καθήκοντος, να επιστρέψει και να συλλάβει τους δράστες. Τέτοια αστυνομία θέλετε? Με το που τους επιτίθενται στα περιπολικά να πηγαίνουν και να κρύβονται και τώρα να μην συναμάνουν. Τώρα πώς να σχολιάσω εγώ την απάντησή σας? Αυτή είναι η απάντησή σας. Του εξυπνότερου κατά δήλωσή του. Αφήστε την να την κρίνουν οι τίμοι άνθρωποι. Αυτή την αστυνομία θέλετε. Να την κρίνουν. Να καίγονται τα σπίτια και τα μαγαζιά και οι αστυνομικοί να κρύβονται. Αυτός γύρισε για να σβήσει κανένα σπίτι. Να συλλάβει γύρισε. Να συλλάβει γύρισε. Να συλλάβει. Βέβαια.
Πήγε στο γιατί κέντρο των εξαρχείων να συλλάβει τους 30. Γιατί να συλλάβει. Μόνος του. Ναι, γιατί απαγορεύεται. Με το όπλο του. Απαγορεύεται να συλλάβει. Πήγε μόνος του με το όπλο του να συλλάβει τους 30 που είχαν επιτεθεί στο περιπολικό. Να πάει στο σπίτι. Και οι οποίοι ό του θαύματος ήταν άλλοι 30. Ναι. Δεν ήταν αυτοί που επιτέθηκαν. Έτσι, μπράβο. Έτσι και προκύπτει από όλες τις μαρτυρίες. Από όλες. Στο τέλος, στο τέλος. Είναι όταν, συγκλονιστικά όταν αυτά που θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, θα είναι δούμε ποιος έχει δίκιο. Ακούσει να τα πω όμως και κάτι άλλο. Α, δεν έχω αμφιβολία. Μη μου το λέτε αυτό. Τα περί της ατιμωρησίας των αστυνομικών τα γνωρίζω. Θέλετε να γυρίσουμε πίσω σε παλαιότερες υποθέσεις. Τι υποθέσεις. Δεν έχω αμφιβολία. Κύριε Χατζη Νικολάου, δεν έχω αμφιβολία. Τι φύσταμαι εγώ. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ακούστε τι φύσταμαι εγώ. Καθόλου. Γι' αυτό είμαι ενοχλημένος. Όταν υπερασπίζομαι τους δολοφόνους των αστυνομικών. Και έχω υπερασπιστεί περισσότερους από 20, με δέρνουν οι αστυνομικοί στα δικαστήρια. Όταν υπερασπίζομαι τον Αγγελέτο Κανά, μου απαγγέλλεται αυτεπάγγελτη δίωξη κατόπιν νήσος 20 αστυνομικών, γιατί αντιστάθηκα και δεν πέρασα από τα μηχανήματα για να δουν αν έχω όπλο στη δίκη που έγινε στον Κορυδαλό 8 μήνες. Όταν όμως με καλούν να υπερασπιστώ αστυνομικό, μου καίνε το γραφείο μου και ο σύλλογός μου, κατά παράβαση κάθε δεοντολογίας, μου ασκεί πειθαρχική δίωξη. Γιατί λέει, προσέβαλα με το υπόμνημα που κατ' εντολήν των εντολέων μου και χωρίς την υπογραφή μου συνέταξα, τη μνήμη του νεκρού. Και ξέρετε κάτι, το λένε νομικοί. Ξέρετε τι σημαίνει απρόκλητη συμπεριφορά του θύματος προς το δράστη. Το λέω σε αυτούς που με κάλεσαν σε πειθαρχική δίωξη. Είναι υποχρεωμένο το δικαστήριο όταν ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται και δεν είναι ο δολοφόνος που σκότωσε καμιά δεκαριά σε 10 χρόνια ζωής. Είναι και αυτός άνθρωπος. Με 3 παιδιά, με 2 διανετικά καθυστερημένα μέλη. Στο σπίτι του τα μεγαλώνει ο ίδιος 25 χρόνια. Και λέει ότι έχει δικαίωμα κατηγορούμενος ακόμα και στο δράστη που πραγματικά σκότωσε, όχι πυροβόλοντας στον αέρα, για να σκοτώσει. Να εξετάσει το δικαστήριο αν υπήρξε προηγουμένως απρόκλητη συμπεριφορά του θύματος. Και ακούω. Και από πού προκύπτει δημοσίως. Αυτό από το απολογητικό υπόμνημα. Τι λέτε? Από πού προκύπτει? Εσείς τι λέτε τώρα, θα κάνουμε από πού προκύπτει? Διαβάστε το ως νομικός. Εδώ φτάνετε να λέτε ότι ήταν στον αγώνα Πόλο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δεν το λέω εγώ. Και βεβαιώνουν οι φίλοι του ότι δεν ήταν λοιπόν, ποτέ. Λοιπόν, επειδή όμως είστε δημοσιογράφος έγκριτος. Βγήκαν δημόσια και τα έδωσαν. Μόνο που μέσα στη δικογραφία. Και επωνύμω. Ακούστε λοιπόν τώρα, γιατί εμένα με κατηγόρησε για αυτό. Στη δικογραφία όποτε θέλετε τη θυμάστε. Ακούστε, όχι. Πριν που δεν σας βόλευε. Η δικογραφία πήγε στον κάλαθο των αχρήστων. Τώρα μπορώ να απαντήσω. Τώρα που σας βολεύει, βγαίνει επάνω, στον αφρό. Υπάρχει μια διαφορά. Πώς. Τώρα μπορώ να απαντήσω γιατί αφορά εμένα. Αυτό που με κάλεσε ο σύλλογος και κάλεσε και πάντα κάθε φορά, ξέρετε κάτι, ο δικηγορικός σύλλογος, κάθε φορά που υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που ασχολούμαι, με καλεί γιατί εμφανίστηκα στη τηλεόραση. Τώρα που δεν εμφανίστηκα καθόλου στη τηλεόραση, ούτε στη τηλεδίκη, βρήκαμε γιατί στο υπόμνημα του κατηγορουμένου, εγώ πρέπει να τον αποτρέψω να μην υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Ότι πρόκειται για περίευρηση αρχής. Τι σχέση έχει λοιπόν, με την υπεράσπιση του εαυτού του, το να γράφετε τι έκανε και τι δεν έκανε στο σχολείο του το παιδί. Τι σχέση ακούστε. Έχει. Τι σχέση μπορεί να έχει η αποβολή η οποία ήταν ψέμα. Σας διέψευσε το σχολείο με επίσημες ανακοινώσεις. Η αποβολή από του Μωραΐτη με την υπόθεση. Θα με τι σχέση δεν είναι δική μου θέση. Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κύριε Χατζηνικόλαο, γιατί έχω παιδί. Βγείτε, αλλά ακούστε. Στην ίδια ηλικία. Ακούστε. Βγαίνω από τα ρούχα μου. Εγώ δεν έχω. Προβληματίζομαι εγώ από δεν έχω. Σας. Προβληματίζομαι εγώ από δεν έχω. Σας. Προβληματίζομαι ακούστε, από λοιπόν, τις τάσεις. Ακούστε κάτι κύριε Χατζηνικολάου. Καλά και σας το λέω ειλικρινά. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Εσείς δεν θα πάτε στο δικαστήριο να υπερασπιστείτε άνθρωπο. Εσείς θα βγείτε στη τηλεόραση το βράδυ εκ του ασφαλούς να κάνετε την κριτική σας. Εγώ θα πάω στο δικαστήριο. Και έχω υποχρέωση στο δικαστήριο. Και γιατί δεν έχετε ασφάλεια στο δικαστήριο? Ποτέ δεν έχω. Εγώ προσωπικά δεν έχω ποτέ ασφάλεια. Τι εννοείτε? Δεν, έχω... δεν είναι ασφαλή να μην φύγουμε από την απάντηση. Ακούστε κάτι. Σε αυτό που με αφορά. Σε αυτό που με αφορά. Πού είστε στην πρώτη γραμμή, στο μέτωπο, γιατί ναι, το λέτε έτσι? Ναι, ότι εγώ είμαι εκ του ασφαλούς. Θα σας το λέω. Ενώ εσείς πού είστε? Να το δούμε. Στο μέτωπο. Εκεί που ήταν και το γραφείο μου. Ναι. Σας κάψαν το γραφείο σε εσάς. Στο παρελθόν έχει πέσει βόμβα στο κανάλι. Τότε μπορείτε να μιλάτε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Επειδή με αφορά στην κλίση. Αλλά δεν κάνουμε διαγωνισμό ακούστε, τέτοιου είδους. Να τελειώσουμε τώρα. Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα του κόσμου. Ακούστε. Όταν ο κατηγορούμενος λέει ότι το παιδί ήταν προηγουμένως στο χαλάδρι που άνοιξαν το κεφάλι του προπονητού του Ολυμπιακού και τραυμάτισαν τους ποδοσφαιριστές και τους πάσαν. Τους, και λοιπόν και εγώ μπορεί να ήμουν. Πολίστε, και λοιπόν, ξέρετε ποιος το λέει. Και εγώ μπορεί να ήμουν. Ξέρετε λοιπόν, ποιος το λέει. Έχετε απόδειξη ότι μετήχε στα επεισόδια. Ξέρετε ποιος το λέει. Έχετε απόδειξη ότι μετήχε στα επεισόδια. Ξέρετε ποιος το λέει. Σας ρωτώ, έχετε απόδειξη. Θα με αφήσετε να απαντήσω ποιος το λέει. Απόδειξη ότι μετήχε στα επεισόδια. Ποιος το λέει. Ακούστε, ποιος το λέει. Ο αυτόπτης Μάρτης φίλος του. Και λέει ότι μετήχε στα επεισόδια. Όχι.
Ήταν εκεί. Επομένως, γιατί δεν το επικαλείστε. Ακούστε λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω. Όπως επικαλεστήκατε ότι τον διώξανε από το Μωραΐτη. Ενώ η αλήθεια είναι ότι το παιδί αποφάσισε. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το γράψω στο υπόμνημά μου. Γιατί το θέλει ο κατηγορούμενος. Μάλιστα. Δεύτερο θέμα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και με αυτό κλείνουμε. Και χαίρομαι πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Και για την ένταση σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Σας λέω λοιπόν ευθέως. Αλίμονο, αν πάμε σε αυτή τη δίκη, με θυμωμένο το δικηγόρο υπερασπίσεως. Αλίμονο αν σε αυτή τη δίκη ο δικηγόρος υπερασπίσεως από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την υπεράσπιση. Εσείς είστε ο θυμωμένος. Χαρακτηρίζεται ανήθικος. Εσείς είστε ο θυμωμένος. Ακούστε. Γιατί αυτό θα γίνει ανέκδοτο. Ανήθικος, τώρα. Όχι. Εγώ θυμωμένος Κούγιας είναι ανέκδοτο. Ακούστε κάτι. Δεν μπορώ να είμαι εγώ. Εσείς θυμωμένος. Ναι, η προσπάθεια που έγινε όμως. Διάβασα το Σαββατοκύριακο, μου ήρθε το δελτίο τύπου από όλες τις εφημερίδες. Από όλες τις φωτογραφίες, από όλα τα σχόλια. Θα δούμε στο τέλος αν αυτά που εγγράφησαν ήταν αληθινά η δυσφήμιση. Υπάρχει δικαιοσύνη, θα το δούμε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ μπορεί να αντέχω και μπορεί να αντέχω ακόμη. Απαγορεύεται από το άρθρο 5 του Συντάγματος να στερήσεις από τον κατηγορούμενο το δικαίωμα να έχει μια δίκαιη δίκη και από το συνήγορό του να έχει το δικαίωμα εκφράσεως.